Να πάμε λίγο στο ΓΕΛ, στο ΓΕΛ Αγίου Μύρωνα, όπου εκεί, Εύη, βραβεύτηκαν μαθητές με αφορμή την συμμετοχή τους στον 8ο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους. Βλέπουμε εδώ το χαρακτηριστικό πλάνο, βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες από το σχετικό βίντεο βέβαια. Και φαίνεται ότι η κακοκαιρία που έκανε τον προηγούμενο μήνα βοήθησε τα παιδιά, γιατί σε χρονικό διάστημα περίπου 2 εβδομάδων κατάφερε να συλλέξουν το υλικό και να προβούν σε αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Θα μας τα πει η κυρία Ελένη Μπενέκου βέβαια, είναι εκπαιδευτικός, να την ευχαριστήσουμε, να την καλησπερίσουμε. Μέσα σε αυτή τη δυστυχία, καλησπέρα και σε εσάς, να είστε καλά. Η νέα γενιά μας δείχνει το δρόμο. Μέσα από επιτυχίες και διακρίσεις βέβαια, με συμπαραστάτες εσάς τους εκπαιδευτικούς. Για πείτε μας το θέμα γενικά, πού διακρίθηκαν τα παιδιά. Τα παιδιά διακρίθηκαν στον 8ο μαθητικό διαγωνισμό που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Πήραν και βραβείο και ειδική τιμητική διάκριση. Δεν περιμέναμε ότι θα μας προλάβαιναν τέτοιες πολιτικές εξελίξεις, ο πόλεμος. Εμείς μέσα στο χιονιά κάναμε την ταινία με τα παιδιά. Και το μήνυμα ουσιαστικά είναι αντιπολεμικό και από μας, από το ΓΕΛ Αγίου Μύρωνα. Μάλιστα, ξεχωριστά μηνύματα λοιπόν. Πόσο το προσπάθησαν γενικά τα παιδιά? Ουσιαστικά όλη τη δουλειά την έκαναν τα παιδιά, ο Άγγελος ο Πιπεράκης με το μοντάζ και τη σκηνοθεσία, ο Κωνσταντίνος ο Γιαννακάκης το σενάριο και την αφήγηση και ο Νίκος ο Διαμαντάκης ηθοποιός. Μάλιστα. Τα παιδιά έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες γενικότερα, εκφράζονται μέσα από την τέχνη, αρκεί να τους δίνουμε το βήμα. Κυρία Μπενέκου, πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να έχουν αυτό το βήμα και μέσα από διαγωνισμούς και φυσικά το βραβείο και η τιμητική διάκριση είναι και ένας τρόπος να αναγνωριστεί ο κόπος τους και η προσπάθεια, γιατί το σχολείο σίγουρα δεν είναι μόνο τα μαθήματα, είναι και όλες αυτές οι δραστηριότητες. Τίποτα, βγαίνουν από τα στενά όρια ενός εκπαιδευτικού συστήματος που πολλές φορές και σε πολλές περιπτώσεις τους εγκλωβίζει. Αλλά βλέπουμε δραστήριους εκπαιδευτικούς και πρωτοβουλίες από το Υπουργείο, μην γίνομαστε άδικοι. Τις εκμεταλλεύεστε, κοιτάτε μπροστά. Ουσιαστικά οι διαγωνισμοί αυτοί είναι η αφορμή για να γίνονται κάποιες φορές δραστηριότητες με τα παιδιά. Δεν είναι η αιτία. Ουσιαστικά τα παιδιά πρέπει να βρουν τη χαρά μέσα τους και εμείς να τους βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Καλοδεχούμενα τα βραβεία. Το πιο σημαντικό είναι να δίνονται ερεθίσματα σε παιδιά τις επαρχίες από μικρά σχολεία, όπως είναι το ΓΕΛ Αγίου Μύρωνα, όπου γίνεται προσπάθεια από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα εκεί να τους στρέφουμε προς διάφορες τέτοιου είδους κατευθύνσεις. Κυρία Μπενέκου, από την επαφή που έχετε τις τελευταίες μέρες με τα παιδιά, με τους μαθητές σας, πώς αντιλαμβάνονται την τραγωδία στην Ουκρανία, τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν? Ουσιαστικά τα παιδιά νιώθουν οργή και θυμό για ό,τι γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι και εκεί είναι θύματα παιδιά, άμαχος πληθυσμός, αλλά μάλιστα γενικότερα άνθρωποι. Και αυτό που δεν μπορούν να αντιληφθούν είναι η αντίφαση του σύγχρονου κόσμου. Από τη μία δήθεν να προοδεύει και από την άλλη να διοργανώνει μάλιστα πολέμους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ και σε εσάς και στους μαθητές καλά σας. Να είστε καλά.